Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Γεια σου, Μαρία μου. Καλώς ορίσατε. Πώς και από εδώ? Είπα να περάσω να σου κάνω λίγο παρέα, εσύ. Και εγώ, περνώντας εδώ πέρα για να πάω για Θεσσαλονίκη, λέω δεν σταματάω στο φλας. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά με κέρδισε η πόλη μας. Κομμένα αυτά Σαββατοκύριακο. Κομμένα. Κομμένα αυτά Σαββατοκύριακο. Τελείωσε. Κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο φλας. Ακριβώς. Στο φλας, λοιπόν, στην τηλεόραση της Δυτικής Μακεδονίας. Που θα πρέπει να την ευχαριστήσουμε γιατί άνοιξε το σπιτικό της για τη νέα μας εκπομπή. Like λοιπόν, like στη ζωή. Like παντού. Γιατί μας αρέσει. Ακριβώς. Γενικότερα. Κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό 12 με 2. Θα συντονιζόμαστε εδώ πέρα. Θα ξεκινάμε την ημέρα μας γιατί θα πρέπει να πούμε και καλημέρα σε αυτούς που τώρα ξυπνήσατε. Που εάν ήμουν μία από εσάς, πιστέψτε μου πως και εγώ τώρα θα ξυπνάγα. Βέβαια, δεν γίνεται. Πάντως, αν ξυπνήσατε τώρα ή αν θα ξυπνήσετε μετά τις 2, μη στεναχωριέστε γιατί και το βράδυ αργά θα μας δείτε σε επανάληψη. Ακριβώς. Ένα καινούριο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα όμως που, σαν ιδέα, είναι πρωτοποριακή, είναι ψυχαγωγική, αλλά περιλαμβάνει, περικλεί και έχει στην δημιουργική της ομάδα ανθρώπους που τους ξέρετε πολύ πολύ καλά. Mm-hmm. Και τους αγαπάτε και τους αγαπήσατε πάρα μα πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε από σήμερα. Βεβαίως. Που μαζί μας θα είναι η Μέρη Βαρβαρούση, η ψυχολόγος μας. Γίνεται να λείπει από την πρώτη εκπομπή ψυχολόγος. Ναι. Τι θέλαμε εδώ, τελείωσε. Αν και νομίζω πως σήμερα εγώ δεν χρειάζομαι τα χάπια μου. Νιώθω τόσο καλά με τον Βαλάντη Χατζηζή στη σκηνοθεσία. Που επιτέλους δεν θα παραπονεθώ για καμία κάμερα. Ούτε για τα φώτα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είμαστε. Σ' αρέσει, χαίρεσαι. Από εδώ. Η χαρά της Λίτσας, λοιπόν. Να συνεχίσουμε όμως με τους συνεργάτες μας που θα είναι απόψε. Εγώ πήγα και βράδυ, κατευθείαν. Σήμερα μαζί μας, όπως ο Τόλης ο Τσιρούδης, που θα έχει τα γνωστά του gadget, τα περίεργα και τις περίεργες έρευνες, θα έχουμε το top 5 από το ξένο, έτσι. Σπύρος Νούσιας. Ναι, Σπύρος Νούσιας. Θα έχουμε καλεσμένους. Να αποκαλύψουμε, εντάξει, το ξέρετε, στο MasterChef φέτος, 2012-2013, υπήρχε ένας δικός μας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος γνωστός σε πάρα πολλούς, μιας και είχε την εταιρεία Action που προμήθευε καταστήματα και εστιατόρια και όχι μόνο με εξοπλισμό αντίστοιχο. Ο Κώστας μας λοιπόν, ο Κώστας ο Κολλιός, πήγε στο MasterChef, βρέθηκε σε πολύ καλή θέση, μπήκε στους 50 και στους 20 μετά, μέσα στο σπίτι του MasterChef. Mm-hmm. Και θα τον έχουμε εδώ για να μιλήσουμε για όλα τα σχετικά, πώς ήταν το παιχνίδι, πώς πήρε την απόφαση, για το σκαρμούτσο εκεί με τα backstage λίγο να μας τα πει, γιατί βλέποντας την εκπομπή όλοι αναρωτιόμαστε για διάφορα πράγματα. Θα τα λύσουμε όλα εδώ πέρα. Εγώ κρατάω και τον μπαλάκι. Σε ποιον θα το πετάξεις? Θα το έχω εγώ κατά τη διάρκεια και κάποιο θα βρω να το πετάξω. Το μπαλάκι μπορούμε να το κάνουμε μεγάλη μπάλα και να παίξουμε ποδόσφαιρο με την ομάδα του Μακεδονικού που σήμερα έχει τον ετήσιο χορό. Το βράδυ θα έχουμε τους υπεύθυνους πρόεδρο και Δέλτα Σίγμα. Δεν ξέρω αν μας φέρουν και παίχτες να κάνουν εδώ πέρα live ποδοσφαιρικό αγώνα. Ένα τόσο μεγάλο στούντιο έχουμε. Σπορτέξ φέραμε. Σπορτέξ. Θα κάνουμε τις διαιτητήτριες. Είναι για το καλωσόρισμα αυτό. Είναι λοιπόν. Το θηλυκό του διαιτητή. Πώς λέγεται η θηλυκή διαιτητή? Διαιτητής. Η διαιτητής? Ναι. Η διαιτητίνα. Η διαιτητίνα. Πολύ ωραία. Η τιτίνα. Λοιπόν, και κάπως έτσι καταλαβαίνετε ότι θα ξεκινάμε τη μέρα μας. Καφεδάκι δεν μας κάνανε ακόμη. Εσείς πίνετε καφέ. Μπορείτε να μας στείλετε. Μπορεί να πίνουν και γάλα. Μπορεί να τρώνε κορνφλέικς τους. Αν και πιο πολύ θα έχουν γυρίσει από κάποιο σούπερ μάρκετ. Έχουμε και λαϊκή στην Κοζάνη. Έχουμε λαϊκή, ναι. Στην Τολεμαίδα, στη Φλόρνα, στην Καστοριά, στα αγαπημένα μας Γρεβενά, στα Σέρβια και από όπου μας παρακολουθείτε. Για ό,τι έχετε και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, η τρόπη επικοινωνίας 24610-32233, το τηλέφωνο μας. Και στο Facebook η σελίδα μας Like Flash TV. Έχουμε και το email. Mm-hmm. Γράφετε όπως το ακούτε, like στο flash, παπάκι, hotmail.gr. Έχουμε και άλλους τρόπους. Όπως. Να έρθουν από εδώ. Αν νόμιζα με μηνύματα καπνού θα μου έλεγες τώρα. Όχι, αυτό είναι για τους Ινδιάνους. Mm. Λοιπόν, σήμερα. Γιορτάζει η Παπαντή. Καλό μήνα. Χθες. Δεν πειράζει, αφού δεν ήμασταν χθες, να μην πούμε σήμερα. Καλό μήνα, δεν πειράζει, δεύτερη μέρα. Εντάξει, τότε. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Τρίφωνα που γιόρταζε χθες. Θα πάρουμε όλες βάρνα. Ναι, και στη φίλη Κοιτάτη. Ωραία, και ας έρθουμε στο σήμερα που είναι της Υπαπαντής. Της Υπαπαντής που δεν γιορτάζει κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Βέβαια είναι όταν πήγε, γιορτάζουμε την επίσκεψη, πώς να το πω. Όχι, δεν το λέμε καλά. Η Παναγία πήγε τον Ιησού πρώτη φορά στην εκκλησία. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολιούχος της Καλαμάτας. Γιορτάζει Καλαμάτα.
Καλαμάτα. Κοίτα να δεις τώρα που έμαθα για έναν γάμο που έγινε στην Καλαμάτα πρόσφατα, πριν έρθω εδώ πέρα. Δηλαδή, απίστευτο. Θα μας το πεις μετά. Θα το πω μετά, αλλά ξέρεις τι άλλο θέλω να πω. Ότι σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, που γιορτάζει, που είναι της Παπαντής και είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Για πες σημαντικά. Μου. Σαν σήμερα, θα σου πω για παράδειγμα ότι γεννήθηκε η Φανή Χαλκιά. Χρόνια πολλά, Φανή. Δεν συγκινήθηκες? Ακόμα όχι, θέλω κάτι πιο έτσι. Θα σου πω και πόσο είναι. Είναι το 1979 γεννηθείς. Τώρα συγκινήθηκα. Ωραία. Κάντε αφαίρεση, πρόσθεση, τι θα κάνετε εκεί πέρα για να βρούμε την ηλικία της. Είναι 33. Χρόνια του Χριστού. Κοίτα να δεις πώς ταιριάζουν τα θέματα το ένα με το άλλο. Η Φανή Χαλκιά είναι. Ποιο παντρεύτηκε? Ποιον? Κάποιο παντρεύτηκε. Με ένα μοντέλο. Το έχουμε. Αν παντρεύτηκε η Φανή Χαλκιά με τον Αλέξανδρο Παρθένη, το Θεό. Νομίζω ότι κάπου τ' άκουσε αυτό. Κάποιος θα μας πει. Δεν ξέρω. Της. Είναι Ολυμπιονίκης εμποδίων, κάτσε να σου πω τώρα, χαμηλών. Όχι ψηλών. Εμείς είμαστε Ολυμπιονίκη. Τι έχω πάθει. Και ξέρω. Ολυμπιονίκηδες. Ρε παιδιά, υπάρχουν θηλυκά σε αυτά που λέω να τώρα. Να σου πω, μήπως να προσθέσουμε συνεργάτηδα στην εκπομπή και μια φιλόλογο. Πολύ ευχαρίστω. Ωραία θα ήταν. Γιατί δεν το σκεφτήκαμε τόσο καιρό. Το σκεφτόμαστε τώρα. Μαζί σας επιτόπου θα φέρουμε φιλόλογο κάθε Κυριακή να τη φέρνουμε. Εντάξει. Κάθε Κυριακή να μας γίνει. Το 1828 ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε. Έγινε κάτι που νομίζω ότι κάποιοι δεν θα είναι και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ναι. Όσοι χρωστάνε. Το κραχ. Ιδρύθηκε η Εθνική Χρηματιστριακή Τράπεζα και μετά πείτε η Εθνική το Τράπεζα. Το 1800 είπες, 28. 1828. Α. Και ξέρεις τότε τι έγινε επίσης. Είχαμε το Φίνικα σαν νόμισμα. Ναι, καθιερώθηκε ο Φίνικας. Μετά ήρθε η δραχμή, αν δεν κάνω λάθος, και καταλήξαμε στο πολύ αγαπημένο ευρώ. Να πούμε βέβαια πως από το like δεν πρόκειται να σας πούμε τίποτα για κρίση. Ψέματα. Προβλήματα. Κρίση θα πούμε, αλλά τι κρίση δεν ξέρω. Ναι. Οικονομικά προβλήματα και τέτοια. Όχι. Όχι, δεν είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τα δυσάρεστα, είμαστε για τα καλά νέα. Ωραία. Για να χαιρόμαστε. Καλό νέο επίσης, το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο τότε. Τώρα να την κάνω αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω, πες μου αυτή πρώτα. Κύριε Βαλάντη, αυτό που εγώ ακούω στο ακουστικό μου ακούγεται και στον αέρα. Ένα χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Εντάξει. Σουροκανίζουν τα καλώδια πρώτη μέρα. Έχουμε καλικαντζαράκι και εδώ. Όχι, εδώ δεν έχουμε καλικαντζαράκι, ευτυχώς. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ήθελε και πρότεινε την μόνιμη, άκου τώρα, διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μια φορά τις κάναμε. Τους κάναμε το 2004 και είδατε τι πάθαμε. Πού να όχι, βρέα, άμα είχε ξεκινήσει από τότε, θα είχαμε υποδομές κάθε χρόνο, δεν χρειαζόταν να τα στείλουμε. Απλά θα τα κάναμε ένα update. Εντάξει. Μια χαρά θα ήταν. Καλά. Ξέρεις τι τουρισμό κάθε χρόνο. Έπρεπε να γίνει. Καλά. Έλα, τι έγινε, τελειώσαμε. Θα ήθελα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να πούμε πως το like έχει μέσα πολλές καινούργιες ενότητες. Να τις πούμε κι αυτές. Ναι. Και επειδή είμαστε και στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για το περιβάλλον, Like green. Like green. Πατάμε like στο green. Green όταν εννοούμε, θέλουμε να πούμε το πράσινο, τη ζωή. Τη ζωή στον πλανήτη, τη ζωντανή γη, έτσι, ό,τι και αν είναι πάνω, είτε είναι χλωρίδα είτε είναι πανίδα, και θα είμαστε εδώ κάθε μέρα να σας λέμε από ένα μικρό θεματάκι. Πλάκα. Θα πέσει πάνω μας. Όχι, πλάκα κάνεις τώρα. Ξέρεις τι παγκόσμια ημέρα έχουμε σήμερα. Τι έχουμε? Υγρότοπων. Αλήθεια. Υγρότοπων. Δεν μου το είπες να το ψάχναμε λίγο. Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων και καθιερώθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια με μια συνθήκη, σου λέει, και είναι για την προστασία των υγροτόπων. Και εμείς στη Δυτική Μακεδονία έχουμε πάρα πολλούς υγρότόπους. Γιατί οι υγρότόπους είναι το Έλλος, το Δέλτα. Η Λακούβα, έχουμε πολλές Λακούβες στον δρόμο. Η Λακούβα, υγρότόπος. Να πάμε να γιορτάσουμε γύρω από μια Λακούβα. Είδες πώς έγιναν οι δρόμοι της Κοζάνης. Σε λίγο έλλειψη θα γίνουμε τόσες Λακούβες. Θα ενωθούν όλες οι Λακούβες μαζί, θα μαζέψουν νερό. Οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες. Και οι τεχνητές λίμνες. Μία από αυτές λένε ότι προκάλεσε και εκείνο το σεισμό εκείνο το βράδυ που κουνιόμασταν. Εκείνο το βράδυ ένα μήνα κουνιόμασταν. Μπορεί να κουνιόμαστε και τώρα και δεν το καταλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, αλλά από το υγρό στοιχείο. Ναι. Θες να περάσουμε κάπου αλλού. Να περάσουμε. Θες να περάσουμε στις ερημιές. Εκεί που δεν έχει καθόλου νερό. Θα φύγουμε από εδώ, από το φλας. Νοερά. Να πάμε να γνωρίσουμε ένα από τα πιο αξιολάτρευτα πλασματάκια στον πλανήτη, το οποίο βρίσκεται μέσα στη δεκάδα των πιο αξιολάτρευτων πλασμάτων, που είναι υπό εξαφάνιση. Δεν θα χαρείς πολύ, θα το δεις, είναι γλυκύτατο και μετά το σκεφτείς ότι είναι υπό εξαφάνιση, θα στεναχωρηθείς. Ζει όμως στην έρημο. Στην Νότια Αφρική, στη Χερσόνησο την Αραβική και στην Ασία. Υπάρχει ένα πλασματάκι γλυκό που ζει στην έρημο και είναι υπό εξαφάνιση. Ναι.
Ποιο είναι αυτό το πλασματάκι, μπορούμε να το Αν δούμε σου τώρα. Έλεγα αγριόγατα, πώς θα τη φανταζόσουν. Αγριόγατα. Ναι, πώς θα τη φανταζόσουν την αγριόγατα. Σαν πάνθυρα. Έτσι μεγάλη, άγρια φάτσα, δυναμική. Αγριόγατα στην έρημο, τουρμπάνι φοράει. Όχι, άμα τις πλέξεις ένα, τις πλέξεις, τις ράψεις. Να το, μωρέ. Να το, κοίτα αγριόγατα. Δεν είναι γλυκιά. Απίστευτη είναι. Υπέροχη. Είναι πανέμορφη. Δυστυχώς βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Αυτό το γλυκό χατάκι είναι στην έρημο. Είναι στην έρημο, στην ερημιά. Να είναι έτσι μοναχικό, συνεσταλμένο. Είναι στο μέγεθος μίας οικόση της γάτας. Έχει πιο μακριά τρίχα όμως και πιο πυκνή. Και ανάμεσα στα ποδαράκια του φυτρώνουν τριχούλες έτσι για να προστατεύονται οι πατούσες. Είναι την κάτι... Ναι, από την άμμο. Είναι κάτι που συναντάμε στις πολικές γάτες, στις αρκτικές γάτες καλύτερα, για να προστατεύονται οι πατούσες από τον πάγο. Εδώ για να προστατεύονται από την αμμουδιά. Τώρα θα μου πεις στην έρημο οι καημένες πώς επιβιώνουν. Βγαίνουν για κυνήγι μετά το σούρουπο, ακούνε θόρυβο κάτω στην άμμο γιατί υπάρχουν τα τροκτικά, κατευθείαν αρχίζουν, σκάβουν, το βγάζουν, τρώνε. Και κοίτα, κοίτα, πατσούλα, κοίτα. Και, και εσύ μετά. Εσύ το βλέπεις από εκεί, εγώ το βλέπω από εδώ. Ναι, έχεις δει. Και ο κόσμος το βλέπει και πίσω στο βίντεο wall μας. Γιατί η τεχνολογία εδώ πέρα είναι τόσο προχωρημένη που το βλέπουμε παντού. Κοίταξε τη ζουζουνάκι. Δεν είναι γλυκά. Μοιάζει και με τίγρη λίγο. Πολύ μικρή όμως. Ναι, η φατσουλίτσα της μπροστά. Και να σου πω τώρα ότι για το νερό, γιατί δεν βρίσκει εύκολο νερό, το συγκρατεί στον οργανισμό της από τη λία που τρώει. Πώς γίνεται τώρα αυτό, γάτα καμιλά. Γάτα καμιλά. Εντάξει, δεν έχει καμπούρα, αλλά υπάρχει αυτή η λειτουργία στον οργανισμό της που τη βοηθάει να επιβιώσει μέσα στην έρημο. Είναι γλυκύτατη. Ναι. Και δυστυχώς βρίσκεται υπό εξαφάνιση γιατί τη σκοτώνουν εκεί οι νομάδες και οι όσοι είναι. Οι μαμάδες. Νομάδες, νομάδες. Α, οι νομάδες. Γιατί το σκοτώνουν αυτό το πλασματάκι, τώρα μπορείτε να μου πείτε. Κακοί νομάδες. Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν άλλα 9 πλασματάκια υπέροχα στον πλανήτη υπό εξαφάνιση, κάθε Σάββατο θα σας συστήνουμε από ένα για να τα μάθουμε όλα και να τα αγαπήσουμε. Να σε ρωτήσω, μπορούμε αυτά τα ζωάκια να τα υιοθετήσουμε όπως υιοθετούμε. Τι. Υπό εξαφάνιση, είναι υποπροστασία. Ναι, να το πάω. Παράνομο. Μόνο αν ιδρύσεις κάποιο πάρκο προστασίας και να το έχεις εκεί μαζί με άλλα είδη, να το προστατεύεις. Δηλαδή να... Πρέπει... Δεν τα ξέρω αυτά. Πρέπει να γονιμοποιήσει με το ίδιο. Πρέπει να έχεις άδεια ότι υπάρχει αυτό το πάρκο, μπορεί να έχεις και άλλα είδη μέσα και είναι προστασία. Ας πούμε στο Αττικό πάρκο μπορεί να πάει αυτή η γατούλα με ένα ζευγάρι, έτσι. Ωραία. Να είναι ζευγαράκι, τώρα να πάει και είναι υποπροστασία. Πάρκο. Ναι. Ξέρεις ότι στην Εράτηρα έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο χώρο που τον προστατεύουν εκεί οι μοναχοί της περιοχής και έχει μέσα και ελαφάκια. Αλήθεια. Να πάμε να το δούμε μια από αυτές τις μέρες. Και το κουρί μας έχει ελαφάκια. Είχε, τώρα έχει ακόμη. Δεν έχει. Ξέρει κανείς. Έχει και ένα παγόνι. Μόνο του είχε μείνει από τότε το καημένο. Τώρα έχει γήπεδο τέννις. Ναι. Ξέρεις κάτι. Όχι. Και σκυλιά, ναι, βεβαίως. Σκυλιά έχει πολλά. Και άμα θέλετε να υιοθετήσετε, μπορείτε να επισκεφτείτε και το κουρί να πάρετε. Κουταβάκια έχει πολλά. Και όχι μόνο το κουρί. Και όχι μόνο το κουρί, αλλά λέγαμε τώρα για το κουρί. Λοιπόν, η ώρα μας περνά σιγά-σιγά και μου αρέσει που κοιτάζει τον ύπαρκτο ρολόι μου. Περνάει και εδώ, Παντού περνάει η ώρα τελικά. Και γρήγορα το περνάμε καλά μαζί σας. Ναι, αλλά ξέρεις τώρα τι θέλω να πω. Ξέρεις. Για να σου πω. Βασικά εσύ το ξέρεις, αλλά να το πούμε στον κόσμο. Ότι έχουμε εντάξει δύο καινούργιες ενότητες. Είναι η πληροφορία. Δηλαδή. Δύο πέρα από την light green. Δύο. Τρεις σύνολο δηλαδή. Ναι, τρεις, μπράβο. Η πληροφορία μου είναι η πληροφορία που δεν είναι ούτε χρήσιμη ούτε άχρηστη. Είναι και. Είναι και. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν θα μάθουμε σήμερα πως η Marilyn Monroe. Εγώ ξεκινάω με το. Η Marilyn Monroe λοιπόν είχε ένα ιδιαίτερο περπάτημα. Ξέρεις, πήγαινε λίγο έτσι και έτσι και έτσι. Πώς το έκανε αυτό το περπάτημα η Marilyn, το ξέρετε. Για ποιο λόγο εννοείς. Όχι, πώς κατάφερε να περπατάει έτσι. Γιατί θέλει να περπατάει σεξι και να βγάζει όλο αυτό. Να μαντέψω. Ναι. Λοιπόν, δύο μαντεύω. Ένα ότι έβαζε βιβλία στο κεφάλι της. Ναι. Ή ένα ότι φορούσε πολύ στενές φούστες και κορσέδες για να και είναι πήγαινε έτσι. Για να μην μπορεί να περπατήσει. Όχι, λοιπόν, όχι. Τίποτα, έχασα. Ξέρεις τι έκανε η Marilyn Monroe για να περπατάει έτσι σαγηνευτικά και σεξι και να κουνάει τους γλουτούς της ιδιαίτερα. Τρόχισε το ένα τακούνι από το κουτσί της. Το ένα πιο χαμηλό, το άλλο πιο ψηλό και τσουκ έπεφτε από την. Θες να μου πεις ότι η κουτσή Μαρία περπατάει σεξι. Θέλω να σου πω ότι από αύριο τα υποδήματα και τζόφλες που φοράμε, το ένα θα σας το φέρνουμε τροχισμένο πίσω. Γιατί να, τόσο στούντιο μεγάλο έχουμε. Θα κάνουμε και μια βόλτα. Ξεκίνα, Λίτσα, ξεκίνα. Να πάμε προς τα εκεί.
Λοιπόν, έχεις νέες ή από το εξωτερικό? Έχω νέα από το εξωτερικό, θες να καθίσουμε? Ναι, θέλω να καθίσουμε. Αλλά κάτσε να στα πω. Άντε, να καθίσουμε. Κάτσε να στα πω, γιατί τι ωραία τα σκαμπό μας. Αχ, αναπαυτικότητα, μπράβο παιδιά. Να λοιπόν, σε ρωτήσω, τι σκορδαλιά είναι αυτή εδώ πέρα πάνω? Σκορδαλιά, άσπρη. Πολύ σκόρδο, βρε παιδιά. Μια χαρά είμαστε εκεί που είμαστε, με τα σκόρδα μας, φτου φτου φτου. Ναι. Έτσι για αρχή. Το κοινοποιήσαμε βέβαια και στο Facebook και είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας μέρα με σκόρδο. Mm-hmm. Δεν μπόρεσα να φέρω το μεγάλο το σταυρό εγώ, έτσι για να κάνουμε λίγο βουντού. Από αύριο. Όχι βουντού, καλέ. Να ξεβουνταριστούμε. Ναι, να ξερκίσουμε το κακό το μάτι. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα. Ωραία βραχιολάκια από τη Χρυσαλίδα, μετά θα τα δείξουμε. Λοιπόν, γενέθλια. Χρόνια πολλά. Όχι εγώ. Ποιος? Να δούμε λίγο. Να δούμε εδώ. Όσο βλέπουμε να ανεβαίνει, εγώ σε σκαμπώ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Για να δούμε. Έχουμε το πιο ακριβό δώρο που έγινε σε μία νεαρή κυρία. Ναι, να το βλέπουμε. Μπορούμε να το βλέπουμε. Να τι. Μπιγιονσέ. Τη βλέπεις αυτή την Μπάρμπι, Χρυσή μου, Λίτσα? Χρυσή μου, Μαρία, εγώ την Μπάρμπι τη βλέπω, αλλά η Μπάρμπι είναι η αυτή που βλέπουμε από τα δεξιά. Λοιπόν, αριστερά βλέπουμε την Beyoncé με τη μικρή της κόρη, την Blue Ivy. Blue Ivy. Έτσι την διάβασα ότι την λένε. Πολύ ωραία. Έτσι έγραφε στο site. Λοιπόν, και χρυσή μου λίτσα αυτή, δεν είναι χρυσή η κούκλα η Barbie, αλλά είναι διαμαντένια. Λοιπόν, ξέρεις τι δώρο πήρανε μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο Jay-Z στην κορούλα τους για τα πρώτα γενέθλια? Η κόρη της είναι ενός έτους και η Beyoncé με τον Jay-Z που δεν ξέρουν τι βγάζουν, πήραν ένα δώρο. Ξέρουμε εμείς όμως τι βγάζουν. Λοιπόν, φέτος, μέσα σε 12 μήνες, έβγαλαν 78 εκατομμύρια δολάρια. Και ξέρουμε και πόσο χρονών είναι. Η Beyoncé είναι 31 και ο Jay-Z είναι 3, θα έλεγα. 43. Λοιπόν, πήγε 43 ο Jay-Z. Πήγε 43, γιατί ανυπομονούσες, θα μετρούσες. Όχι, τώρα δεν μ' άρεσε. Άκου τώρα, πόσο έκανε. Πόσο έκανε, κάτσε το δώρο. Η κούκλα, η Barbie, κόστιζε, ναι, 50 με 80 χιλιάδες δολάρια. Τόλι τσιρούδι, πόσο είναι αυτό σε δραχμέ, σε ευρώ? Έλα βρε, γύρω σε 78 χιλιάρικα. Αλεπτομέρειες βρε παιδιά, και γιατί δεν το λέτε 78 χιλιάδες ευρώ περίπου, στο περίπου το λέμε αυτό. Γιατί ζήτησαν στην Barbie πάνω να προσθεθούν 160 διαμάντια. Είναι και επένδυση, άμα το σκεφτείς. Σου λέει θα την έχει, αλλά μην την αρπάξει μικρή, άμα μεγαλώσει και την τζουρομαντήσει. Να ρωτήσω τώρα, έχει αυτή την Μπάρμπι με τα διαμάντια το ενός έτους κοριτσάκι και το παίζει. Ο Τζον Τζον δηλαδή τι έχει μετά που θα τη πάρει, ή ο Κεν Κεν, δεν ξέρω τι. Αυτό το παίζει που σου λέω, αν μεγαλώσει και αρπάξει την κούκλα καμιά φορά και δεν βλέπουν και φάει και τα διαμαντάκια, άντε να τα φάει τα ξαναβρίσκουνε. Τα πετάξει πουθενά. Δεν νομίζω να την παίξει ποτέ αυτή την κούκλα. Λοιπόν, να σου πω, γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Είχα συγκλονιστεί όταν διάβαζα τα νούμερα εδώ πέρα. Αυτή την κούκλα την κάνανε παραγγελία. Την κάνανε παραγγελία ειδική για την μικρή. Όλοι. Τώρα, για τη διακόσμηση του πάρτι έδωσαν 60.000 δολάρια. Τα καλεσμένα νήπια, οι τυχερές φίλες της μικρής, έφυγαν με δωράκια που τους έδιναν, κοσμήματα, πριγκίπισσας κτλ, που στοίχησαν γύρω στα 20.000 δολάρια. Και η τούρτα της άξιζε 1.500 δολάρια. Βρε Μαρία, γιατί μου είπες να κάτσω? Για να μην πέσεις. Γυρνάω μία από εδώ, μία από εκεί, δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό το πράγμα. Ναι. Εμάς, γιατί δεν μας καλέσανε στο πάρτι? Να πάρουμε ένα δώρο, δεν θέλαμε τίποτα να άλλο. Να δούμε νήπια. Ναι. Να γεννηθούμε νήπια και να πάμε. Ούτε δουλειές. Ούτε... Κατάλαβες γιατί υπάρχει κράχ? Ναι, κατάλαβα. Άνηση κατανομή του πλούτου. Ναι. Άνηση κατανομή του πλούτου. Γιατί δηλαδή 80.000 στην κουκλίτσα? Αν μην δώσουν 80.000 στα παιδάκια που πεινάνε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Συγχύστηκα. Έχουμε και άλλα γενέθλια όμως. Στις 22 Φεβρουαρίου. Στις 22 Φεβρουαρίου έχουν γενέθλια τα δίδυμα της Jennifer Lopez. Α, αυτή που έκανε δίδυμα και πάλι είναι σωματάρα που το πας. Εντάξει, χτυπιέται κάθε μέρα στη γυμναστική. Αυτή είναι η δουλειά της. Γυμναστική, χορό κτλ. Με ποιον τα έκανε τα δίδυμα, με τον χορευτή? Με τον. Έλα, μην μου το κάνεις αυτό. Τον Μαρκ Άνθονι. Α, ναι. Το χορευτή. Έχουν χωρίσει. Όχι το χορευτή, τον τραγουδιστή. Έχουν χωρίσει τώρα, πήραν διαζύγιο και τριγυρνάει με τον πιτσιρικά, τον καινούριο, τον χορευτή. Που είναι 20 πόσο χρονών, πόσο χρονών είναι? 20 τόσο. 20 τόσο χρονών είναι. Τριγυρνάει με αυτό, μια χαρά. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες. Που είναι χεράκι-χεράκι. Ευχαριστούμε κύριε Βαλάντη μας. Ποιος είναι χεράκι-χεράκι? Η Τζένιφερ Λόπεζ. Με το παιδί. Με τα δίδυμα. Ναι. Και το boyfriend. Το toy boy. Oh. Το toy boy. Να, φαλακρό είναι αυτό το boyfriend. Το toy.
Να τα εδώ τα δίδυμα όταν είχαν γεννηθεί. Μοιάζουν πάρα πολύ στον πατέρα τους, αυτό βλέπω. Πάρα πολύ. Άμα τα δεις τώρα και πώς μεγαλώνουν. Ξέρεις πώς λέγονται. Όχι. Μαξ και. Εμ. 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 Έμι. Έμι. Το βρήκα. Yes. Έμι. Αυτή ξέρεις ότι χθες γιόρταζε η Μπριζίτ. Παρντό. Όχι, σκηγείται τη Μπριζίτ. Πρέπει να υπάρχει μια οσία Μπριζίτ. Να πάρουν τηλέφωνο την Μπριζίτ Μπαρντό να τη πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν. Και θα κάνουν πάρτι στις 22 του μηνός. Δεν ξέρουμε πώς θα ξοδέψουν. Όταν θα το μάθουμε, θα σας το πούμε γιατί περιμένετε. Με θέμα το ουράνιο τόξο. Τώρα τι δώρο θα πάρει η Τζέι Λο που είδε την Μπιονσέ που πήρε αυτή την κούκλα. Έλαντε, κόντρες τώρα. Κόντρες. Και ξέρεις τι λέει, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι τα παιδιά της είναι πάνω από όλους. Και απ' όλα. Όλα θα τα κάνει για τα παιδιά της. Είναι λιονταρίνα. Ναι. Οι λιονταρίνες, οι μαμάδες είναι πολύ με τα παιδιά τους. Ξέρεις πότε γεννήθηκε, 24 Ιουλίου του 1969. Υπολόγισε. 69, 30. Είναι 44. Χρυσό μου. Αχ, κοιτάξτε τι ωραίες που γίνονται οι γυναίκες όταν μεγαλώνουν. Άμα έχεις ένα toy boy δίπλα σου. Αχ, τι ωραίες που γίνονται οι γυναίκες όταν μεγαλώνουν. Και τώρα που είπαμε γυναίκες, άκου τώρα τι σου λέει ο Παντελής ο Παντελίδης. Οπ. Τι έγινε, για πες. Ο Παντελής ο Παντελίδης γνωρίζουμε. Τώρα είναι ο κύριος Mr. YouTube, ο οποίος ανέβασε με την κιθάρα του κάποια τραγούδια, έγινε γνωστός στο κοινό, ήρθε η δισκογραφική εταιρεία, τον άρπαξε, του έκανε βίντεο κλιπ, του τον βγάλανε από εδώ, τον βγάλανε από εκεί. Τσακ, πρώτη μουρή. Πονεμένο παιδί, έδωσε και το τραγούδι στο η χειρότερη μέρα σου. Στην... Χειρότερη να είναι η ζωή σου, λέει. Η ζωή σου? Ναι. Πώς τη λένε, Έλα, εσύ το ξέρεις, πώς το λέει. Είναι η αυτή η κοπελίτσα. Η... Καινούργια, είναι τώρα θα τη μάθουμε. Καινούργια. Έδωσε και τη τραγουδική και να σου ξέρει. Ακριβώς. Και βγαίνει τα βράδια στα μαγαζιά και τραγουδάει και βρίζει τις γυναίκες. Και όλες οι γυναίκες είναι από κάπα, από πι, από διάφορα τέλος πάντων γράμματα. Αλλά πολύ μίσος, βρε παιδί μου, εξαιτίας αυτού του χωρισμού που είχε, που τον πλήγωσε η άλλη πολύ. Τι γίνεται τώρα. Αχ, δεν τον βλέπω καλό επαγγελματία. Επειδή το μαγαζί αρχίζει και αδειάζει από γυναίκες, το γύρισε ο Παντελίδης και άρχισε να λέει πως αναζητά πλέον μια σοβαρή γυναίκα σε μη, η οποία θέλει μεν να είναι εμφανίσιμη, αλλά θέλει να έχει και άλλα χαρίσματα. Και ρωτάω εγώ τώρα, Μαρία μου, πού θα τη βρεις, Παντελίδη μου, αυτή τη γυναίκα, αφού εσύ όλες τις έχεις πει ότι είναι πουκου κλπ. Πουπούκες, πουπούκες τις είπες. Ναι, ναι. Πώς γίνεται. Έλα, ντε, όποια πάει πάντως, τι να πούμε εμείς. Ναι, χαρά στα κουράγια. Πάντως, ο περισσότερος πληθυσμός είναι γυναικείος, έτσι. Άδειασε. Ξέρεις, ο Παντελίδης μπορεί να φάει χυλόπιτα. Όχι χυλόπιτα. Και καυτό χυλό. Ξέρεις γιατί. Και πίστα και πούπουλα. Η φράση έφαγε χυλόπιτα έρχεται από την αρχαιότητα τώρα. Ναι. Εκεί πέρα υπήρχαν κάτι ψευτογιατροί, μέσα σε εισαγωγικά τύπου γιατροί, οι οποίοι πήγαιναν, στους οποίους μάλλον πήγαιναν υπονεμένοι και αυτοί που είχαν καημό οι ερωτευμένοι, και τους έδινε να φάνε χυλόπιτα, ένα παρασκεύασμα χυλού, έτσι τύπου χυλόπιτα, και καλά ότι αυτό θα πάλινε τον πόνο τους. Και έτσι βγήκε η έκφραση «έφαγες χυλόπιτα». Για να περάσει ο πόνος, λοιπόν. Ναι, άρα νομίζω ότι τη χρησιμοποιούμε και σε λίγο άκυρες περιπτώσεις. Άρα η χυλόπιτα. Ξέρεις, όταν λες χυλόπιτα, πώς σου έρχεται, σαν χυλοπίτες δεν σου έρχονται. Αλλά τελικά δεν είναι χυλοπίτες. Τι λέμε. Τι λέμε, πλησιάζει μεσημέρι, θα φάνε. Ναι, ο Παντελίδης πρέπει να την έφαγε τη χυλόπιτά του και πρέπει να ήταν και κοφτή κοφτή. Την έφαγε και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να τρώει πολλές χυλόπιτες άμα συνεχίσει να μιλάει έτσι για τις γυναίκες. Γιατί όταν αυτό δεν λέω παραπάνω. Πάμε παρακάτω. Και άλλο. Τώρα πρέπει να είμαστε στο άλλο άκρο. Σε αυτόν που αγαπάει πολύ τις γυναίκες και φυσικά ο λόγος για τον Dior, τον Christian Dior και τον Νίκο του. Ο οποίος Dior. Δεν θέλει έτσι να έρθει το 13 και να αφήσει τις γυναίκες παραπονεμένες. Και τι κάνει. Δημιούργησε μόνιμα ψέματα ή μη μόνιμα, θα τα έλεγε, τατουάζ 24 καρατίων, παρακαλώ, Μαρία μου. Πες μου ότι με χρυσό. Χρυσή μπογιά. Ακριβώς. Αν μπορούμε σιγά σιγά να δούμε τα σχέδια, σε κολλιέ, σε βραχιόλι, σε συγκεκριμένα κομμάτια. Αυτό το χτυπάς πάνω σου είναι δερματοστηξία. Αυτό είναι ημιμόνιμο. Το αγοράζεις σε συσκευασία και το κολλάς στο δέρμα. Και αυτό είναι χρυσό. Και είναι χρυσό, φλούδα χρυσή, 24 δηλαδή, καρατίων. Δηλαδή κάθε φορά που κάνεις μπάνιο, πετάς κάτω στον υπόνομο. Πετάς 129 δολάρια. Εντάξει, αυτά είναι για τις κυρίες τις προηγούμενες που λέγαμε, που κάνουν και τα πάρτι. Τελικά, και αυτοί που μας αγαπάνε, τίποτα δεν μας χαρίζουν. Δεν μπορούσε ο Dior. Να, εδώ πέρα βλέπουμε. Βραχιόλι. Βλέπουμε κόλλιε και δαχτυλίδι. Και να πως εφαρμόζει και στο χέρι. Μας το χαρίζει. Μόνο με πόσο είπες. 129 δολάρια. Ναι, θα μπορούσε να σου πει, ξέρω εγώ, 300 δολάρια.
Αχ, λοιπόν, πω κάνουμε. Πω. Να αρχίσω να ζουλάω τον μπαλάκι. Όταν ακούμε ειδήσει σαν κι αυτή. Τι θα κάνουμε αύριο? Κυριακή. Το πρωί θα πάμε στην εκκλησία, μετά θα έρθουμε εδώ να κάνουμε την εκπομπή. 12 η ώρα. Μετά θα πάμε για φαγητό. Πάμε σε ένα γάμο. Α, θα πάμε. Είμαστε καλεσμένες. Ναι, παντρεύεται μια φίλη μου. Α, για πες. Μόνη της. Το είχα σκεφτεί και εγώ αυτό κάποτε. Αλήθεια. Τώρα μπορείς να το κάνεις. Για όλες τις κυρίες, αλλά και τους κυρίους, να λοιπόν η φίλη που παντρεύεται, οι οποίοι δεν βρίσκεται το εταιρόν σας ήμιση, έχετε βαρεθεί και λέτε όλοι οι άντρες είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι αλλιώς. Μπορείτε πλέον να παντρευτείτε μόνοι σας, να παντρευτείτε τον εαυτό σας. Πω κάναμε όταν το ακούσαμε. Γιατί αυτό έγινε. Από μια κοπέλα στην Τακότα, την Αντίνα, η οποία πήγε και παντρεύτηκε τον εαυτό της. Κάλεσε φίλους, συγγενείς, πήγε στην εκκλησία, έβαλε τον ηθικό, πήρε την εδωδέσμη, βλέπουμε εδώ πέρα. Έτρεξε, έκανε το γλέντι της, το πάρτι της. Παντρεύτηκε τον εαυτό της, έδωσε όρκους ότι θα αγαπάει, θα προστατεύει τον εαυτό της. Ναι, μέχρι ο θάνατος να την χωρίσει από τον εαυτό της. Ναι. Και τώρα έχει γίνει μόδα. Στην Ολλανδία παντρεύτηκε προχθές άλλη μία. Μια άλλη φίλη της αυτινής που παντρεύτηκε γιόρτασε την ένατη επέτειο γάμου της με τον εαυτό της, παρακαλώ. Και εγώ σε ρωτάω, πού είναι ο κύριος Κώστας να πει το 2006 που είπα ότι θα παντρευτώ μόνη μου και είπε ο άνθρωπος θα έρθω, Μαρία, κάλεσέ με. Ποιος είναι ο κύριος Κώστας? Ένας πολύ καλός φίλος και του λέω... Τώρα μπορείς, θα μας καλέσεις και στο γάμο σου. Ξέρεις όμως από πού πρέπει να βγει και αυτή η μόδα? Από το Sex and the City. Αυτή η μόδα βασικά βγήκε στην Αμερική γιατί το 1 στα 4 νοικοκυριά είναι single νοικοκυριό. Ναι. Είναι με εργένητες. Η εργένικη ζωή δεν μπορεί να κατοχυρωθεί από κάπου. Α, πολύ ωραία. Δηλαδή, αν πεθάνει η ίδια, θα κληρονομήσει τον εαυτό της. Μα δεν θα την κερατώσει ποτέ. Τέρμα οι απιστίες, παιδιά. Είμαστε ευτυχισμένες. Και καθιερώνεσαι κιόλας ως οικογένεια. Είδες Αμερική, είπες. Από το Sex and the City υπήρχε ένα επεισόδιο στο οποίο αυτό το πράγμα εξέφραζε η Κάρι. Έλεγε, μα γιατί σε όλους στέλνουν δώρα που παντρεύονται. Εγώ έχω πάει σε όλους που παντρεύονται δώρα να στείλουν και σε μένα δώρο. Γιατί? Έτσι, παντρεύομαι μόνη μου, λέει. Και ήθελα να τη στέλνουν δώρα μόνη της. Γιατί παντρευόταν μόνη της, κατάλαβες. Από εκεί ξεκίνησε. Και ξέρεις τι άλλο είναι ωραίο. Πρώτα απ' όλα. Έχεις τον κουμπάρο και την κουμπάρα για αυτό. Δεν ισχύει το κουμπάρο στην κουμπάρα δύο φορές την εβδομάδα. Το έχεις κάνει ό,τι θέλεις, το χρησιμοποιείς. Τα στέφανα. Έτσι τα βάζουν. Τα στέφανα τα αλλάζουν προφανώς έτσι, πάνω κάτω. Για να μπορεί να έχει ένα για να κάνει εσύ για το και σταυρό. Επίσης χορεύεις δύο τραγούδια. Χορεύεις και τη Νύφης και του Γαμπρού. Χορεύεις όλα γενικότερα. Και το καρφίτσωμα που το έχουμε εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Το παίρνεις το ρευστό όλο εσύ. Αυτό δηλαδή, όμως θα χρειαζόταν και το σόι του Γαμπρού. Μόνο για αυτό το σημείο. Να περάσει και το σόι του Γαμπρού να καρφιτσώσει και μετά να φύγει. Σωστά. Κοίταξε τώρα τι μπορείς να κάνεις. Για να κοιτάξω. Να πάρεις μια φίλη σου τηλέφωνο και να της πεις. Έλα, ευτέρπη. Μήπως τη γιορτάζει τώρα τίποτα. Όχι. Γεια σου, Μαρία, θα σου πει αυτή. Λέω να βγούμε με τη Λίτσα και με κάτι φίλους της μοντέλα που έχει το βράδυ. Χαμός η ευτέρπη, θα ξετρελαθεί. Και εσύ φυσικά. Και εγώ όμως ξέρω πώς είναι η φίλη μου τα μοντέλα. Μπορούμε να δούμε λίγο πώς είναι η φίλη μου τα μοντέλα. Για να δούμε. Κάπως έτσι. Είναι χαριτωμένα όμως. Ποιο σου αρέσει περισσότερο? Το πρασινούλι πλάκα έχει. Το πρασινούλι. Ναι. Εμένα ο κύριος με το ξυρισμένο κεφαλάκι στην αρχή, το μουσί, το άσπρο και το μαύρο το μουστάκι, που είναι και πολύ μόδα, μου δίνει κάτι. Αυτά λοιπόν είναι μοντέλα, πραγματικά εργάζονται ως μοντέλα. Γιατί στο Λονδίνο υπάρχει πρακτορείο τεράτων. Πρακτορείο άσχημων μοντέλων. Τάξη. Είσαι κουασιμόδος, είσαι ο πιο άσχημος της παρέας. Ντρέπεσαι για το χαρακτηριστικό που έχεις επάνω σου. Έχεις ένα αυτή αντί για δύο, για παράδειγμα. Ό,τι πιο περίεργο έχεις, πηγαίνεις εκεί στο Λονδίνο και γίνεσαι σούπερ μόντελ. Και έλα, πες μου τώρα, ποιος είναι αυτός που έχει τόσο μεγάλη μη αυτοπεποίθηση ή αυτοπεποίθηση του ότι είναι άσχημος και να πάει και να πει, ναι, γεια σας, είμαι τερατούργημα, θα ήθελα να γίνω μοντέλο. Κι όμως, εντάξει, κοίταξε εδώ πέρα, άμα τους παρατηρείς, δεν είναι άσχημοι άνθρωποι. Έχουν μια ιδιαίτερη εμφάνιση και κάνουν και γκριμάτσες. Δεν είναι να πεις να τους δεις έξω και να τρομάξεις. Έτσι, εντάξει, αλλά... δεν τους κάνεις και κούκλα όμως. Όχι, δεν τους κάνεις. Γιατί, μπορεί να τους κάνεις κούκλα ή κάτι άλλο. Τους κάνεις... με καρφιτσούλες πάνω. Ναι, εκείνη την κουκλίτσα, πώς τη λέγανε, που έβγαινε. Η ομορφιά είναι υποκειμενική. Άλλωστε και τώρα πλέον ψάχνουν μοντέλα, τα κανονικά μοντέλα που είναι στις πασαρέλες κτλ. Να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν ψάχνουν αυτές τις όμορφες με όλα τα χαρακτηριστικά έτσι, ισομετρικά κτλ. Ψάχνουν ιδιαίτερες φυσιογνωμίες. Πολύ ωραία. Μέχρι λοιπόν να γίνουμε εμείς μοντέλα,
Θα απολαύσουμε έναν δικό μας άνθρωπο που κατάφερε και έγινε ένας αγαπημένος κωμικός ηθοποιός. Βέβαια. Θανάσης Αλταμπάσης στο καψά. Όχι. Όχι, βέβαια. Ήταν ακριβώς αυτό. Θανάσης Αλταμπάσης επισκέφτηκε την πόλη της Κοζάνης αλλά και της Πτολεμαϊδας για δύο παραστάσεις στην κάθε πόλη. Με την παράσταση. Η γιαγιά. Και ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε την παράσταση και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Μια ατάκα θα σου πω. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Καλά, εντάξει. Θανάση Αλταμπάσης μαζί με Νίκο Ορφανό, οι δυο τους επί δύο ώρες επί σκηνής, το γέλιο τρομερό και το σημείο που σηκώνει το τηλέφωνο, το έχουμε καταγράψει. Τόλης Τσιρούδης να πούμε ότι ήταν μαζί μας στην κάμερα. Όπου ο Θανάσης ως γιαγιά σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: Ναι, μπρος, παρακαλώ. Άιντε μπρος. Άιντε μπρος. Λέγεται. Ναι, αυτό είναι. Πείτε μου, αρχίζει λέει διάφορα τέτοια και μετά αφήνει τον άνθρωπο που του τηλεφώνησε να μιλήσει. Να τα δούμε όμως καλύτερα. Να τα δούμε, γιατί εμείς δεν. Να τα θυμηθούμε, εμείς να τα δείτε εσείς. Μετά από 7 χρόνια, κάθομαι δίπλα σου. Θανάση, Αλταμπάση, πώς έχεις αλλάξει έτσι? Δεν κυκλοφορώ έτσι έξω. Επειδή είμαι εδώ, έχω αλλάξει τόσο. Έχεις γεράσει. Τι να κάνω, βάσανα. Άλλαξες φίλο, πώς λέγεσαι τώρα? Ευγενία Παρασκευοπούλου. Ευγενία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω αυτό μαζί σου, δηλαδή να σου μιλάω σε ευγενία. Όχι, θα μου μιλάς ως Θανάση και θα σου πω για την ευγενία. Εντάξει. Μερικά πράγματα, η οποία έχει σβήσει λίγο τώρα, γιατί έχει περάσει πρώτη παράσταση, θα την ανανεώσω. Στην Κοζάνη, λοιπόν, μετά από αρκετό καιρό, σε μια παράσταση που είχαμε την ευκαιρία να την προαναφέρουμε στις πρόβες, η γιαγιά, σε μια περιοδία. Ναι. Το φετινό μας εγχείρημα ήταν να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή και για τον κόσμο και για εμάς. Και επειδή ως Θεσσαλονικιός πάντα μου λείπανε παραστάσεις μέσα στο χειμώνα, με έναν ευέλικτο θείασο δύο ηθοποιών, μας ήταν μεγάλη χαρά να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και να παίζουμε για τις πόλεις που δεν έχουν θέατρο μέσα στο χειμώνα. Δύο ηθοποιοί επί δύο ώρες πάνω στη σκηνή. Δύο επί δύο ίσον, τέσσερα επί τέσσερα η κούραση. Τέσσερα επί τέσσερα η κούραση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ευχαρίστηση στο τέλος. Επίσης τέσσερα επί τέσσερα. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Και είμαι πολύ ευγνώμων γενικά από τη ζωή μου, από την τύχη μου και από τις συνεργασίες μου. Και τη φετινή παράσταση την αγκαλιάζει, γιατί και πέρυσι με το Μήλο με την Αταλία Δραγούμη κάναμε περιοδία, αλλά ήταν πιο μικρή. Τώρα μέσα στο χειμώνα κυκλοφορούμε σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε ότι όλοι έχουν ανάγκη από θέατρο και από γέλιο. Mm-hmm. Να πούμε ότι επί σκηνής απολαμβάνουμε μαζί με τον Νίκο Ορφανό. Νίκο Ορφανό. Στη σκηνοθεσία του Βλαδίμωρου Κυριακίδη. Τέλεια. Ένα κείμενο του Ντίνου Σπυρόπουλου. Και τι είσαι, γιαγιά? Είμαι ο εγγονός μιας γιαγιάς που έχει πεθάνει. Περίμενε, είσαι άντρας? Άναψαν τα φώτα, μόλις μας αποκάλυψες ότι είσαι άντρας. Δηλαδή. Παραμένω άντρας. Παραμένεις. Ναι. Όπως θα θυμόμασταν. Και πιο πολύ. Και πιο πολύ. Αλλά αυτός ο άντρας, επειδή έχει τώρα μέσα σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, η οποία είναι σύγχρονη σε εισαγωγικά, γιατί είναι πολύ παλιά σε προβλήματα, δεν έχει άλλους πόρους για να ζήσει και αναγκάζεται να υποδηθεί τη γιαγιά του για να πείσει την επιτροπή του κράτους ότι η γιαγιά του ζει και να παίρνει τη σύνταξή της. Πολύ ωραίες ιδέες μας δίνεις. Σας δίνω και έχουν γίνει ήδη. Έχουν γίνει ήδη. Δηλαδή και εμείς, εγώ όταν πήρα το κείμενο, λέω τόσο extreme. Να που όχι απλώς δεν είναι extreme.
Πολλοί κόσμοι έρχεται, βλέπει την παράσταση και όπως εσύ λέει, λες. Πες μου, ήρθε κάποιος που σου είπε, το έχω κάνει. Δεν θα πούμε ονόματα. Όχι, ακόμα δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Το έχω κάνει και το έχω κάνει και καλύτερα από σένα. Ο Νίκος τι ρόλο έχει στην παράσταση? Ο Νίκος κάνει έναν άλλον άντρα που επίσης υποδίεται έναν Πακιστανό. Και αυτός κάνει τον άντρα. Υποδίεται έναν Πακιστανό ληστή που έρχεται για να κλέψει την σύνταξη της γιαγιάς. Όμως αυτοί οι δύο άντρες έχουν μια πολύ στενή σχέση μεταξύ τους που δεν θα πω τι είναι. Εντάξει. Αρκεί να έρθει κάποιος να δει την παράσταση και θα καταλάβει. Γιατί φτάνουν σε αυτό το σημείο αυτοί οι δύο άντρες. Δεν θέλω τέτοιο. Δεν άλλαξε το κανάλι. Δεν θέλω να βρει ένα τέτοιο. Δεν θέλω τέτοιο. Α, στρατηγάκο μου, που είσαι να δεις πώς γινήκαμε. Κάτσε να έρθω να σε βρω λίγο, περίμενε. Ναι. Ας ερχόσουν για λίγο μόνα χάλια με τα βράδυ. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χαλώσουν με το. Είσαι το καλό που το βάλα το τηλέφωνο. Τώρα θα δεν έχει πιο γρήγορα, αυτό είναι το σπριντ μου. Μετά Δευτέρα, Τρίτη, πάντα κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και την άλλη εβδομάδα είμαστε την Τετάρτη στην Κατερίνη και το Σάββατο στα Γιάννητσα. Και εξακολουθεί η περιοδία με Κρήτη, με Αλεξανδρούπολη, με Κομοτηνή, με Πάτρα, με Καλαμάτα, με. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω πολλά σε σχέση με τα επαγγελματικά σου, γιατί τα είπα στο μεσημέρι, στο Θοδωρή Καρυπίδη και στην ώρα αιχμής και σε απολαύσαμε. Θα σε ρωτήσω πάρα πολλά για τα επόμενα δύο λεπτά σε σχέση με τα προσωπικά σου. Θανάση Τσαλταμπάση, έχεις Twitter, έχεις Facebook, πώς σε βρίσκει ο κόσμος, τι κάνεις και ρίχνεις στις γυναίκες, γιατί έχεις πάντα μια ξανθιά δίπλα σου, ποια είναι η τωρινή σου σχέση, είσαι πιστός? Φαντάζομαι ότι δεν θέλω να σου απαντήσω όλα αυτά. Δεν περιμένεις απάντηση, στα μισά τουλάχιστον. Περιμένω, τα άλλα μισά είναι ότι. Όποιος θέλει να με βρει μπορεί να έρθει στο θέατρο, να δει τις παραστάσεις, μπορεί να έρθει μετά, να βγούμε φωτογραφία, να γνωριστούμε. Δεν έχεις Twitter και Facebook? Στο Facebook έχω μόνο ένα fan group που έχουν δική μου και το διαχειρίζονται. Υπάρχουν και κάποια άλλα fan group και κάποιες σελίδες που δεν είναι δικές μου και που συστήνονται ως να είμαι εγώ, αλλά δεν είμαι εγώ. Προτιμώ όταν γνωρίζω κάποιον να το γνωρίζω άμεσα. Δεν θα μου πεις, είναι μέσα στη ζωή μας τώρα τα. Αυτά τα social media λέγονται. Με το. Δεν το πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Θα μας πει ο Τόλης Τσίρουδος που βρίσκεται. Εδώ, social media. Μέσω υπολογιστών, λοιπόν, προτιμώ όχι. Προτιμώ την πατροπαράδοτη μέθοδο. Ναι, όμως το κινητό τα τελευταία τεχνολογία το έχει. Το έχω εδώ και 5 μήνες και πριν για 3 χρόνια είχα και ένα τελευταία τη τεχνολογία, αλλά προτελευταία. Ωραία, πάμε στις ξανθιές τώρα. Τι έχεις με το ξανθό? Εδώ είναι ιερός ο χώρος, είναι σκηνή και δεν κάνει να ρωτάμε τέτοια. Μάλιστα. Η ξανθιά που βλέπουμε έτσι δίπλα σου υπάρχει ακόμη? Συνεχίζω εγώ. Πειράζει που τα άλλαξα, γιατί μου είπαν ότι έχεις θέμα με τις ξανθιές και είπα να γίνω κοκκινομάλα. Δεν τρέπεσαι? Εντάξει, εγώ ρωτάω ό,τι θέλει ο κόσμος να ακούσει. Τώρα δεν θέλει αυτό ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει, τουλάχιστον από μένα, να πιστεύω πιο πολύ να γελάσει. Δεν νομίζω ότι θέλει πολλά άλλα πράγματα. Και δεν θέλω κι εγώ να θέλει άλλα πράγματα από μένα. Όχι. Ναι. Προτιμώ να με θέλει, όχι μόνο για να γελάσει, γενικώς για να ψυχαγωγείται. Είσαι καλά? Μια χαρά είμαι, πάρα πολύ καλά. Περνάς καλά? Φυσικά και περνάω καλά. Είσαι ευτυχισμένος? Έτσι νομίζω. Κρίση? Σαφέστατα, μέσα σε αυτήν την κρίση εννοείται όλα αυτά και με τον τρόπο που μπορούν να συμβαίνουν η ευτυχία μέσα σε αυτή την κρίση, βλέποντας δυστυχισμένο κόσμο δίπλα σου, έχοντας και εσύ πολλούς γνωστούς και καμιά φορά και τον ίδιο στον εαυτό να περνάει δύσκολα. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν προσπαθούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και προσπαθώ, αισιοδοξώ και όσο και αν ακούγεται λίγο γραφικό και περίεργο, ναι, αισιοδοξώ και περιμένω θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Τηλεόραση? Τηλεόραση περνάει για αυτή τη δική της μεγάλη κρίση. Το σύριαλ μας πριν λίγο καιρό αποφασίστηκε πως δεν θα πάει τελικά δεύτερη χρονιά γιατί ήταν το μόνο που τελικά περιμέναμε να πάει.
Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν θα πάει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή... Έχουμε μπόλικο θέατρο και έχουμε και στα Σκαριά και μια κινηματογραφική ταινία που έχω γράψει και είμαστε σε διαδικασία, έχει βρεθεί εταιρεία διανομής, παραγωγός και είμαστε σε διαδικασία για να γίνει. Τέλεια. Άρα δεν θα σας δούμε στη τηλεόραση να τραγουδάς, ούτε να βγάζεις τα μπλουζάκια που το τελευταίο καιρό το έχεις συνηθίσει. Όλα χωρίς μπλούζα σε βλέπαμε. Εγώ πού κάνω. Ναι. Πού έγινε αυτό. Εγώ όσες φορές επέτυχα χωρίς μπλούζα. Στο σύριαλ. Βέβαια. Α, στο σύριαλ. Ναι, γιατί δουλειά μου μπορεί και να τα βγάζω. Εκτός δουλειάς, όχι ποτέ. Πότε, πάντα. Με μπουφάν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα τις κάνω εγώ μετά και θα σας τις πω αυτό το Σαββατοκύριακο στο like. Α, ωραία, τέλεια. Ελάτε, ελάτε, περάστε. Από τον πόλεμο, είτε να φάτε.